Και με την Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Καλησπέρα, Μιχάλη. Πάντως, σίγουρα η Άγκυρα θέλει μια επίσκεψη του Άντωνι Μπλίνκεν στην Τουρκία. Μας έλεγες χθες ότι δεν είναι στο πρόγραμμα του κύριου Μπλίνκεν η επίσκεψη στην Τουρκία, άσχετα αν το διέρευσαν κάποια μέσα ενημέρωση που άρον-άρον τα απέσυραν αυτό το δημοσίευμα σήμερα. Βασίλη, καλησπέρα. Η διαρροή ήταν επίσημη από το γραφείο του κυρίου Χαγκάν Φιτάν, βέβαια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε πριν από μερικά λεπτά, και λέω ξεκίνησε πριν από μερικά λεπτά διότι μόλις ήρθε ενημέρωση από το State Department ότι προηγήθηκε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου του Υπουργού με τους δημοσιογράφους που τον ακολουθούν. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ξεκίνησε λοιπόν πριν από μερικά λεπτά μια μεγάλη περιοδία. Θα διαρκέσει 8 μέρες. Βασίλη, ίσως να διαρκέσει και περισσότερες. Από τη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στην Ασία και αν απαιτηθεί θα επιστρέψει στην περιοχή και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες. Όπως έκανε και στην πρώτη του επίσκεψη, διότι και πάλι ακριβώς γύρισε και στο Ισραήλ. Πολύ σωστά το λες, ναι, ναι. Λοιπόν, βασικός σκοπός του πρώτου κομματιού του ταξιδιού είναι να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και η ανάγκη για ανθρωπιστικές παύσεις, όπως έχουν χαρακτηριστεί, για να μπορέσουν όσοι επιθυμούν να φύγουν από την περιοχή. Ο κύριος Μπλίνκεν μεταφέρει αυτό το μήνυμα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Παύσεις, όχι εγκεχηρία. Έχει σημασία, Βασίλη. Και πριν ανέβει τα σκαλοπάτια του αεροπλάνου, δήλωσε ξανά ότι είναι υποχρέωση του Ισραήλ να αμυνθεί και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ασπίδα. Δεν μιλά για εγκεχηρία. Έχει σημασία. Λοιπόν, φαίνεται αυτό που είπες εσύ στην αρχή, ότι ξανά, για δεύτερη φορά, μέσα σε μερικές μέρες, τα σχέδια του δεν είναι η Τουρκία, καθώς το επίσημο πρόγραμμα που δημοσιοποίησε το State Department δεν περιλαμβάνεται σταθμός. Ως σταθμός της μεγάλης αυτής περιοδίας η Άγκυρα. Ο Αμερικανός Υπουργός λοιπόν αναχώρησε σήμερα, πάει στο Ισραήλ και αμέσως μετά θα πάει στο Αμάν της Ιορδανίας. Από εκεί και πέρα, από τις 4 του μήνα μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Ασία, θα επισκεφθεί την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Ινδία. Πολύ σημαντικές επισκέψεις, ξέρεις. Είναι χώρες πολύ σημαντικές που χρησιμοποιεί η Αμερική για να αντιμετωπίσει την Κίνα. Βεβαίως είναι και ο Πρωθυπουργός μας σήμερα εκεί, στην Κίνα. Σίγουρα οι Αμερικανοί δεν είναι ευτύχεις, Βασίλη, αλλά η κάθε χώρα και ο κάθε ηγέτης κάνει τα κουμάντα του από τη στιγμή που διατηρεί εμπορικές σχέσεις και άλλες σχέσεις. Χθες λοιπόν κυκλοφόρησε ευρύτερα ότι ο κ. Μπλίνκεν θα βρίσκεται την Κυριακή στην Τουρκία και ξεκίνησαν αμέσως οι φήμες ότι μάλλον για να πηγαίνει στην Άγκυρα επίκειται η έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την Τουρκική Βουλή. Μάλιστα, διακινήθηκε πληροφορία και από το πρακτορείο Reuters, ξέρεις, με ανταπόκριση από την Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του State Department δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία στην ενημέρωση και θα έλεγα, Βασίλη, ότι ήταν ηρωνικός απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο. Στη συνέχεια, όμως, κόπηκε κάθε συζήτηση όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Όμως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι συζητήθηκε στη συνομιλία του κυρίου Μπλίνκεν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από 3 μέρες η ανάγκη, όπως υπόθηκε από τουρκικής πλευράς, μιας επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού στην Άγκυρα μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η τουρκική θέση είναι ότι ο πρόεδρος της χώρας, ο Ταγί Περτογάν, μπορεί να παίξει ρόλο για την αποκλιμάκωση, κάτι που δεν ισχύει, αφού για το Ισραήλ όχι μόνο δεν είναι συνομιλητής, αλλά πλέον είναι ένας εκ των βασικών εκπρόσωπων. Γιατί έχει πάρει ξεκάθαρη θέση Μιχάλη Ταγί Περτογάν, αλλά την ίδια ώρα θέλει να είναι σαν ειρηνοποιός της περιοχής. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το κάνει στην πράξη. Ερώτημα, Βασίλη. Υπάρχει περίπτωση στο ίδιο επίσημο πρόγραμμα να περιληφθεί και η Άγκυρα? Πρώτον, ο κύριος Μπλίνκεν έχει δικό του αεροπλάνο. Δεν κάνει την περιοδία χρησιμοποιώντας τα αεροπλάνα της γραμμής. Δεύτερο, αν υπάρξει εξέλιξη στη Σουηδία, θετική εξέλιξη, θα είναι έκπληξη να μην επισκεφθεί η Τουρκία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σωστά. Ο κύριος μέσω Skype, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και βεβαίως ο Μιχάλης Ιγνατίου είναι κοντά μας, ο ανταποκριτής του Action 24, για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Περιέγραψε νωρίτερα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και στους δύο. Καλησπέρα, κύριε Βαλινάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Ζαρακέ. Καλησπέρα Μιχάλη. Λοιπόν, περιέγραψε νωρίτερα ο Σεραφείμ τις τελευταίες εξελίξεις οποίες έχουμε στο Ισραήλ. Κρατάμε με πολύ ενδιαφέρον και το θέμα της επίσκεψης Μπλίνκεν και να δούμε, Σεραφείμ, αυτό το οποίο είπες τελικώς ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Να πάμε όμως κατευθείαν στο Μιχάλη Ιγνατίου για το ρεπορτάζ και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διάβασα στο Πολίτικο πόσο ενδεχομένως λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν, Μιχάλη. Ευχαριστώ, Αντριάννα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αναχώρησε ο Υπουργός των Εξωτερικών με προορισμό το Τελ Αβίβ. Θα φτάσει τις βραδινές, τις πρωινές ώρες, να με συγχωρείτε, ώρα Ισραήλ, και αμέσως θα συναντηθεί με τον κύριο Νετανιάχου. Έκανε μακροσκελείς δηλώσεις, πρέπει να σας πω, στα σκαλοπάτια του αεροπλάνου. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα παροτρύνει την κυβέρνηση του Ισραήλ να συμφωνήσει σε μια σειρά σύντομων παύσεων, έτσι τις χαρακτηρίζουν, και μάλιστα εξήγησαν τι σημαίνει σύντομες παύσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Ο στόχος και ο λόγος που θα το ζήσουν αυτό είναι για να επιτραπεί η ασφαλής απελευθέρωση των ομήρων και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχει σημασία ότι έγιναν, πέρα από την δηλώση του κυρίου Μπλίνκεν, έγινε μια ενημέρωση στο Λευκό Οίκο από αυτούς τους ανώνυμους αξιωματούχους, όπως τους χαρακτηρίζουμε, οι οποίοι είπαν ότι ήδη έχει γίνει μια συμφωνημένη παύση, ανθρωπιστική παύση. Ο κύριος Νετανιάχου συμφώνησε στις 20 Οκτωβρίου να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τους σταμάτησε για να επιτραπεί η απελευθέρωση δύο Αμερικανών πολιτών. Ήταν η κυρία Τζούντιθ Ράναν και η κόρη της, η Νάταλι Ράναν, όπως θυμάστε. Λοιπόν, ήταν συμφωνημένο αυτό. Ήταν συμφωνημένο και αντιλαμβάνομαι, Σεραφείμ και Αντριάννα, ήταν συμφωνημένο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Χαμάς, το πάντρεμα, αν θέλετε, το έκανε το Κατάρ και η Αίγυπτος το έκαναν. Άρα έχει γίνει. Θέλουν λοιπόν οι Αμερικανοί αυτό να γίνει πράξη. Αυτό δηλαδή να γίνεται συνέχεια, διότι ελπίζουν ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουν να απελευθερώσουν κάποιους ομήρους. Μιχάλη, να σε ρωτήσω ναι, κάτι επί του συγκεκριμένου που έθιξες. Μήπως αυτό έχει να κάνει και με μία μεταστροφή που αρχίζει και διαφαίνεται στη διεθνή κοινότητα, όχι ακόμα ομολογώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την απώλεια χιλιάδων αμάχων τις τελευταίες ημέρες? Είχαμε το χτύπημα στο Αλκούντς, είχαμε το χτύπημα στη Τζαμπάλια και στην Τζαμπαλίγια, είχαμε νέο χτύπημα σήμερα σε καταβλισμό προσφύγων. Το είχες επισημάνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Μήπως εδώ διαμορφώνεται σταδιακά πλέον ένα stop από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η ανθρωπιστική κρίση τίνει να λάβει φαραωνικές διαστάσεις? Σωστά, εσύ πολύ σωστά τα λες. Ναι, και, πολύ λογικά και πολύ λογικά τα λες. Αλλά βλέπεις, έχουμε να κάνουμε με την παράνοια της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Μπλίνκεν, διότι η αλήθεια είναι ένας πολύ προσεκτικός άνθρωπος και όταν μιλά και όταν πράττει κλπ. Αυτό που είπε και επανέλαβε είναι ότι εμείς δεν ζητάμε εγκεχηρία. Εμείς υποστηρίζουμε το Ισραήλ να συνεχίσει αυτή την προσπάθειά του, είπε, αλλά δεν μιλάμε για προσπάθεια τώρα, μιλάμε ότι σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Ζητάμε μόνο αυτές τις ανθρωπιστικές παύσεις για να γίνει αυτό που εξήγησα πριν από λίγο, έτσι. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίον της εγκεχηρίας. Το είπε ο ίδιος, αλλά το είπαν και αυτοί οι αξιωματούχοι που, αυτοί οι αξιωματούχοι είναι πολύ σημαντικό όταν μιλούν υπό καθεστώς ανωνυμίας, διότι μαθαίνεις τα πάντα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Βαλινάκη, Μιχάλη. Είπα νωρίτερα, προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση το ρεπορτάζ το οποίο φιλοξένησε το Πολιτικό. Βόμβα χαρακτηρίστηκε για τον κικαιώνα αποδοκιμασίας μέσα στον οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του Ισραήλ ο Νετανιάχου
και τη συζήτηση ενδεχομένως η οποία έχει ανοίξει για το πολιτικό του μέλλον από τη στιγμή που δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο της Χαμάς και να περιορίσει, κύριε Βαλινάκη, αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν στο Ισραήλ. Ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο είχαμε αρχικά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Εκεί κάπου εμπλέκονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο ή συζητείται κάτι τέτοιο. Φτάνουμε εκεί μαζί με αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Σεραφείμ για το ότι συζητούμε και το τι θα γίνει με το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης? Νομίζω ότι είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο κοντά στο Ισραήλ που στην ουσία κατηγορούνται ότι ακολουθούν τη δική του πολιτική, ότι ο Νετανιάχου δηλαδή σέρνει τον Βάιντεν σε αυτόν τον πόλεμο. Τον έχει ήδη σύρει. Έχει ήδη σύρει και τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στα ανοιχτά της περιοχής αυτής. Και υπάρχει ένας φόβος βέβαια στην Αμερική, μήπως τελικώς με τις υπερβολές όπως ορισμένοι από τους Αμερικανούς βλέπουν, βρεθεί η Αμερική και μάλιστα σε μια χρονιά δύσκολη εν ώψη του ότι θα έχουμε εκλογές το προεδρικές το 2024, μήπως αυτό στοιχήσει και στην Αμερικανική κυβέρνηση. Άρα προσπαθεί νομίζω μέσα από τις γραμμές και πίσω στα παρασκήνια η Ουάσιγκτον να συγκρατήσει την ορμητικότητα των Ισραηλινών. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θεωρούν ότι η Νετανιάχου δεν θα έχει και σπουδαίο μέλλον. Ουδής βέβαια γνωρίζει πώς μπορεί το τέλος του πολέμου, το οποίο δεν γνωρίζουμε και ποιο είναι, να επηρεάσει την παραμονή του για κάποιο διάστημα ή για μεγαλύτερο διάστημα στην εξουσία, διότι υπάρχει πάντα η τάση να συσπυρώνεται ένας λαός σε μια δύσκολη φάση όπως είναι ο πόλεμος, αλλά η επόμενη μέρα μπορεί να έχει διαφορετική εξέλιξη. Επειδή κύριε καθηγητά είπατε και τον τίτλο της εκπομπής και πρέπει να τον επιβεβαιώσουμε και απόψε, εγώ θέλω να ρωτήσω ακριβώς αυτό και θέλω την απάντηση και τη δική σας αλλά και του Μιχάλη που έχει και τις πληροφορίες σε όλο αυτό που βλέπουμε, που έχει στοιχήσει 9.000 ανθρώπινες ζωές μέχρι τώρα. Υπάρχει επόμενη μέρα? Ή το ζήτημα είναι να τιμωρηθεί η Χαμάς και να εκπληρώσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας το Ισραήλ αναμφίβολο και αναφέρετο? Αλλά υπάρχει επόμενη μέρα ή θα επιστρέψουμε στο καθεστώς των επικισμών, το οποίο βλέπουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά? Η επόμενη μέρα είναι η εκεχηρία, είναι η ανάπαυλα που ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Ιγνατίου. Όχι, δεν μιλάω για την εκεχηρία. Η επόμενη μέρα, μακάρι να φτάσουμε στην εκεχηρία γρήγορα. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει επόμενη μέρα στη Γάζα. Ναι, όλα γίνονται βήμα-βήμα στη διπλωματία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μέσα σε ένα βράδυ ένα πρόβλημα που είναι δεκαετίες και ταλαιπωρεί όχι μόνο τη Μέση Ανατολή αλλά την παγκόσμια κοινότητα θα λυθεί. Άρα μην τρέχουμε τέτοιες αυταπάτες. Ξεκινάμε λοιπόν βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα είναι, όπως ακούστηκε προηγουμένως, οι όμοιροι που πρέπει να απελευθερωθούν, με αντάλλαγμα από την άλλη πλευρά να υπάρχει μια ανάπαυλα των επιχειρήσεων. Άρα θα δούμε αυτό το ταγκό, το περίεργο και αν θέλετε τραγικό ταυτόχρονα να παίζεται στα επόμενα 24 ώρα. Και βέβαια παράλληλα έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται οι λύσεις. Οι πρώτες λύσεις, το πρώτο βήμα που είναι μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες, άρα ενδεχομένως και με το τέλος του πολέμου ή στη διακοπή του πολέμου, αυτό που λέμε ως μεταβατική λύση, ποιος θα διαχειριστεί την περιοχή της Γάζας μέχρι να πάμε στην τελική λύση. Και υπάρχει και η τελική λύση στο βάθος του ορίζοντα, που είναι το πώς θα λυθεί το Παλαιστινιακό και η σχέση των Παλαιστινίων με το Ισραήλ. Άρα έχουμε στάδια για να φτάσουμε στη μεγάλη λύση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι θέσεις των δύο πλευρών, των τριών πλευρών, των πέντε πλευρών, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες, είναι πολύ μακριά μεταξύ τους. Άρα έχουμε δρόμο μακρύ ακόμα και μην ξεχνάμε ότι καιροφυλακτεί και ο κίνδυνος της κλιμάκωσης ανά πάσα στιγμή. Πάντα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει και να το προβλέψει, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι πράξεις της μιας πλευράς ερμηνεύονται ενδεχομένως διαφορετικά από την άλλη και βάσει αυτών των διαφορετικών προσλήψεων η ίδια η δεύτερη πλευρά κάνει τις δικές της ενέργειες και ούτω καθεξής. Να ακούσουμε και τον Μιχάλη και να σας αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα πολύ ορθά που είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Καθηγητής,
Να μου επιτρέψετε να προσθέσω και ως πληροφορίες για τη συζήτησή σας. Πρώτον, ο κύριος Μπλίνκεν, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, πάει για το σήμερα, έτσι, που θα σας πω αμέσως τι είναι το σήμερα, και πάει, όπως είπε και ο ίδιος, για την επόμενη μέρα. Αυτό το ταξίδι άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Τι σημαίνει το σήμερα? Το σήμερα σημαίνει, έβαλε πρώτα στις προτεραιότητες να φύγουν οι Αμερικανοί και όσοι ξένοι επιθυμούν από τη Γάζα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων από τη Γάζα προς την Αίγυπτο. Καινούργιες ομάδες, όχι αυτές που είδατε, έτσι, καινούργιες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη χώρα, μέσα στη Γάζα, αμέσως. Το τρίτο, και όλα αυτά θα γίνουν, όπως λένε οι Αμερικανοί εδώ, με τις ανθρωπιστικές παύσεις, όπως είπαμε. Όμως, όταν τελειώσουν όλα αυτά, οι Αμερικανοί υποστηρίζουν τη συνέχεια του πολέμου. Γι' αυτό τόνισε πολλές φορές παύσεις, όχι και κυρία. Και είπε επίσης ότι είναι υποχρέωση, λέει, του Ισραήλ. Προσέξτε, το λέει ένας υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε και Εβραίος, μην το ξεχνάτε, έτσι. Είναι υποχρέωση, λέει, του Ισραήλ να αμυθεί εναντίον της Χαμάς. Το αμυθεί δεν σημαίνει αυτό που λέει η λέξη, σημαίνει να επιτεθεί. Και μάλιστα ο Μπλίνκεν δέχεται για πρώτη φορά, τον έχω ακούσει τον ίδιο, ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ασπίδα. Δηλαδή δικαιολογεί τις επιθέσεις αυτές που περιέγραψες, αγαπητέ συνάδελφε Σεραφείμ, στην αρχή. Τις δικαιολογεί, διότι σωστή είναι το πρόβλημά τους. Απαράδεκτο βεβαίως, έτσι, που γίνονται ασπίδα. Αλλά περιέγραψε, λοιπόν, η αλλαγή της τάσης, η αλλαγή της τάσης με την απάντηση του Biden ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, προγραμματισμένο για να υποθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, θεωρείς? Ήταν ενδεχομένως... Δεν το περιμέναμε, αλλά με λύπη θα εξηγήσω ότι έχω την αίσθηση εγώ ότι πιάνει πολύ λίγα πράγματα από τις ενημερώσεις, προφανώς. Αυτό για τις παύσεις το έπιασε. Το ανέφερε, λοιπόν, στην ομιλία του χθες στη Μινεσότα, στην πολιτεία της Μινεσότα, έτσι, το ανέφερε, ναι, διότι υπήρξε ένας διαπληκτισμός με μία ραβίνο, με γυναίκα ραβίνο, και το πέταξε εκεί. Έτρεξαν, λοιπόν, μετά να το μαζέψουν, όπως να το μαζέψουν, όπως γίνεται κάθε μέρα, ξέρετε, να το μαζέψουν οι επιτελείς του Λευκού Οίκου. Αλλά το θέμα της παύσης που είπε φαίνεται, αποδεικνύεται, τι φαίνεται, αποδεικνύεται από την αποστολή του κυρίου Μπλίνκεν και από τις δηλώσεις του, ότι είναι ο σχεδιασμός τους οι ανθρωπιστικές παύσεις. Απλά ο Λευκός εξήγησε ότι όταν μιλούσε για εχμαλώτους, διότι μίλησε για εχμαλώτους, εννοούσε ομήρους. Τώρα ποια είναι η διαφορά, δεν ξέρω. Οι ομήροι από τους εχμαλώτους, θα μας βοηθήσει ο καθηγητής. Λοιπόν, διόρθωσαν αυτό. Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω αλλαγή της στάσης των Αμερικανών αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν βλέπω καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά το πόλεμο. Βάλε τελεία, Μιχάλη μου. Λοιπόν, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ πρέπει να πάω στην ενημέρωση, οπότε πρέπει να πας. Σε παίξαμε, χθες το βράδυ παίξαμε το βίντεο το δικό σου που ρωτάς το State Department, γιατί κουβεντιάζαμε εδώ για τα ελληνοτουρκικά, για να δείξουμε την αντίληψη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Τουρκία, ακόμα και τώρα. Είναι ευκαιρία, πούμε, ότι μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις, όσο άσχημες, όσο κακές ερωτήσεις και αν είναι. Σημαντικό και αυτό. Δεν υπάρχει στο τέλος της ενημέρωσης καμία παρεξήγηση. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σημαντικό. Κύριε Βαλινάκη, κύριε καθηγητά, Μιχάλη Γνατίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς θα περάσουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.